Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε. Καταρχήν, σας εκφράσω τη χαρά μου, γιατί σας ξαναβλέπω και πάλι για μία άλλη χρονιά εδώ στην αίθουσά μας. Μετά από το καλοκαίρι, τις διακοπές μας, χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε και που συνεχίζουμε, έστω και εξόριστε από τον Άγιο Αντώνιο, συνεχίζουμε την παράδοση των δικών μας των μαθημάτων εδώ, την παράδοση του αρχοντερικιού. Σήμερα και την επόμενη Κυριακή θα ασχοληθούμε με θέματα επικαιρότητος, διότι το διάστημα που διέρευσε τους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατά τους οποίους δεν είχαμε συναντήσεις, έχουν συμβεί σημαντικά πράγματα, κυρίως στην εκκλησιαστική επικαιρότητα. Στην πολιτική είχαμε την μεγάλη αλλαγή από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, που και αυτή ήταν ένα θετικό από τις πλευράς ότι διώξαμε τους αθέους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν πολύ μεγάλη καταστροφή στη χώρα μας, σε όλους τους τομείς. Δεν ξέρουμε πώς θα απαντήσει η νέα κυβέρνηση στα θέματα τα πνευματικά. Έχουμε κάποια πρώτα άσχημα δείγματα, ιδίως για το μάθημα των θρησκευτικών, διότι ενώ ο Υπουργός Παιδείας, ας το πω από την αρχή αυτό, διότι ενώ ο Υπουργός Παιδείας, η Νίκη Κεραμέως, ως υπεύθυνη του τομέως της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπολίτευση, είχε υποσχεθεί και είχε κάνει επερώτηση στη Βουλή στον τότε Υπουργό Παιδείας, τον Γαβρόγλου, γιατί δεν εφαρμόζει τις αποβάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά του παλιού μαθήματος των θρησκευτικών, του Ορθοδόξου μαθήματος. Τώρα που ανέλαβε η ίδια η Υπουργός, βρίσκεται δικαιολογίες και δεν επαναφέρει το παλιό μάθημα των θρησκευτικών. Προφανώς δε υπάρχει, θα το πω με λύπη αυτό, μία συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Δύο Αρχιεπίσκοπος την ενισχύει προς την κατεύθυνση αυτή. Και σημαντικό είναι ότι κράτησαν στο Υπουργείο Παιδείας την Διεύθυνση Θρησκευμάτων τον Γιώργο Καλατζή, αυτός που ήταν υπεύθυνος επί ΠΑΣΟΚ για την καταστροφή των μαθήματων θρησκευτικών. Αυτόν τον κράτησε ο Υπουργός ως υπεύθυνο θρησκευμάτων και αυτό, συνεργαζόμενος με τον Αρχιεπίσκοπο, έχουν πείσει φαίνεται και τον... Έχουν πείσει και την Υπουργό Παιδείας να το κρατήσει το θέμα. Ευχής έργο θα είναι, είναι πρώτες μέρες τώρα, ας μην κρίνουμε αρνητικά. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά στην πορεία αυτής της κυβερνήσεως. Ας μην διαστούμε να κάνουμε κριτικές ακόμη αρνητικές. Πάντως στο μάθημα αυτό δεν έχουμε καλά δείγματα. Πέρσι λοιπόν η τελευταία μας συνάντηση εδώ ήταν στις 23 Ιουνίου. Ήταν μετά από την ημερίδα που είχαμε κάνει στις 22 Ιουνίου με θέμα το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα εκκλησιολογία του Φαναρίου. Δεν προλάβουμε τότε στην ημερίδα μας να βγάλουμε τα πορίσματα της ημερίδος εκείνης, μια εξαιρετική ημερίδα, τα πρακτικά της οποίας ημερίδος θα βγουν σε δύο τόμους στη Θεοδρομία. Όπως βγάλαμε και την προηγούμενη ημερίδα στη Θεοδρομία, θα βγουν σε δύο τόμους στη Θεοδρομία, μέσα στον Οκτώβριο υποθέτω έχουμε κάποιες εκκρεμότητες ακόμη. Ήταν πολύ σπουδαία ημερίδα και είχε πολύ μεγάλη απήχηση και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δεν είχαμε προλάβει όμως να δούμε τα πρακτικά, τα πορίσματα της ημερίδας, θα τα διαβάσω σήμερα. Έχω εδώ, χθες που κάθισα και εργάστηκα λίγο, έχω 11 θέματα επικαιρότητας. Δεν θα τα πούμε σήμερα όλα, θα σας πω μόνο τα μισά περίπου. Και τα σπουδαιότερα θα τα αφήσω για την άλλη Κυριακή. Ποια είναι τα σπουδαιότερα? Τα σπουδαιότερα είναι επισκόπων ολισθήματα προσωπικά και συνοδικά. Έχουμε πολλά ολισθήματα επισκόπων και αρχιερέων και σε προσωπικό και σε συνοδικό επίπεδο. Αυτό θα σας το αφήσω για την άλλη φορά. Και μερικών επισκόπων έπαινος για σωστές ενέργειες, να μην θεωρηθεί πως κάνουμε μόνο αρνητική κριτική. Θα αφήσω λοιπόν αυτό που είναι και πολύ μεγάλο θέμα και θα αρχίσω να σας διαβάζω τα πορίσματα της ημερίδος που κάναμε τον Ιούνιο. Δεν είναι πολλά. Νομίζω πως το Ουκρανικό εξακολουθεί να μας απασχολεί. Θα σας πω στη συνέχεια την εξέλιξή του. Εδώ λοιπόν γράφουμε τα εξής. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η θεολογική ημερίδα με τον οσάνο τίτλο «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα εκκλησιολογία του Φαναρίου»,
την οποία διοργάνωσαν στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 22 Ιουνίου και ώρες 9 έως 13:30, τρία χριστιανικά σωματεία της πόλεως και η Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μονοκών. Σε μια υπερπλήρη τεράστια αίθουσα παρέστησαν πάνω από 600 πρόσωπα. Άκουσαν με ενδιαφέρον τις συγκροτημένες και καλά θεμελιωμένες εισηγήσεις 8 ειδικών επιστημόνων και προβληματίστηκαν για τον διαφαινόμενο κίνδυνο να επεκταθεί η σχισματική κατάσταση στην Ουκρανία, από την Ουκρανία σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Με βάση τις εισηγήσεις και την διεξαχθήσα συζήτηση προέκυψαν τα εξής βασικά ορίσματα. Πόσα είναι? 12. 1. Η Εκκλησία της Ουκρανίας είναι κανονικό έδαφος της Εκκλησίας της Ρωσίας με πανορθόδοξη μέχρι σήμερα αναγνώριση, ακόμη και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η γνώμη ότι ανήκει στην Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως οφείλεται σε παρερμηνία και απόκρυψη εγγράφων. 2. Η υπερόρια εισπίδηση της Κωνσταντινούπολεως σε δικαιοδοσία άλλης αυτοκέφαλης Εκκλησίας αποτελεί βαρύτατο κανονικό παράπτωμα. 3. Ούτε ο θεσμός του Εκκλήτου δικαιολογεί την υπερόρια επέμβαση, διότι ισχύει μόνο για τους κληρικούς που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολεως. 4. Η αποκατάσταση των σχισματικών της Ουκρανίας από την Κωνσταντινούπολη είναι άκυρη και ανυπόστατη, διότι έγινε χωρίς τις απαιτούμενες κανονικές προϋποθέσεις. Δεν υπήρξε δήλωση μετανοίας των σχισματικών. Πολλοί εξ αυτών δεν είχαν ιεροσύνη για να επανέλθουν εις αυτήν, αφού ήσαν αυτοχειροτόνητοι. Και το σημαντικότερο, η αποκατάσταση έπρεπε να γίνει από την Εκκλησία της Ρωσίας, η οποία τους καθήρισε και τους αναθεμάτισε, και όχι από άλλη υπερόρια εξουσία που σφετερίζεται ξένη δικαιοδοσία. 5. Επειδή οι σχισματικοί της Ουκρανίας παραμένουν σχισματικοί, όσοι αναγνωρίσουν το ψευδοαυτοκέφαλο, καθίστανται και αυτοί σχισματικοί και ακοινώνητοι. 6. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μέχρι σήμερα καμία από τις αυτοκέφαλες εκκλησίες δεν αναγνώρισε την αυτοκεφαλία των σχισματικών. Αναγνωρίζουν ως κανονικό Μητροπολίτη Κιέβου τον υπαγόμενο στη δικαιοδοσία της Μόσχας Μητροπολίτη Ονούφριο, ο οποίος δεν ζήτησε αυτοκεφαλία, και αν ζητήσει θα το πράξει μέσω της Εκκλησίας της Ρωσίας στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει. 7. Η αντισυνοδική, αυθαίρετη και αυταρχική ενέργεια της Κωνσταντινούπολεως να χορηγήσει αυτοκεφαλία στους σχισματικούς της Ουκρανίας δημιουργεί παράλληλη εκκλησία και δικαιοδοσία στον ίδιο τόπο. Εκτός αυτού, αντιβαίνει στους ιερούς αυτό, εκτός του ότι αντιβαίνει στους ιερούς κανόνες που απαγορεύουν την ύπαρξη δύο επισκόπων στον ίδιο τόπο, προκαλεί μεταξύ των δύο μερών συγκρούσεις και έρηδες. Ήδη έχουν καταγραφεί και δημοσιοποιηθεί διώξεις και βιαιότητες εκ μέρους της νέας ψευδοαυτοκέφαλης εκκλησίας εις βάρος επισκόπων, ιερέων και ενωρητών της κανονικής εκκλησίας, τη συνεργία ακραίων εθνικιστικών κύκλων. Αντί να αποκατασταθεί η ενότητα, αυξάνουν οι διαιρέσεις και τα σχίσματα, ακόμη και εντός της ψευδοαυτοκέφαλης εκκλησίας των σχισματικών, από την οποία αποσχίστηκε προ λίγων ημερών ο πρωτοστατήσας στην χορήγηση της ψευδοαυτοκεφαλίας, Πατριάρχης Φιλάρετος Ντενισέκου. 8. Αυτή είναι η μόνη αληθινή εικόνα για την εκκλησιαστική κατάσταση στην Ουκρανία, την οποία προσπαθούν να συγκαλύψουν με ψευδή επιχειρηματολογία και ψευδείς ειδήσεις, fake news, οι στρατολογημένοι από το φανάρι ιστορικοί, θεολόγοι και κανονολόγοι, ενθαρρυνόμενοι από ισχυρά πολιτικά κέντρα με εμφανείς γεωπολιτικούς στόχους. Όσοι προβάλλουν με την ιστορική και ιεροκανονική αλήθεια, στρατευμένοι στην φύλη Ορθοδοξία και μεταδίδουν με αληθινές ειδήσεις, real news, διοκόμεθα και υβριζόμεθα. 9. Το φανάρι, μη έχοντας τώρα σύμμαχο τον χριστιανό Ορθόδοξο Αυτοκράτορα, όπως συνέβαινε στην ένδοξη Ρωμιοσύνη του Βυζαντίου, βρήκε σύμμαχο το βαθύ κράτος της Αμερικής, το οποίο κατευθυνόμενο από εχθρικές προς τον χριστιανισμό και την Ορθοδοξία δυνάμεις, σιωνισμό, ομοσονία, επιδιώκει να διαλύσει την ενότητα των Ορθοδόξων και να αποδυναμώσει το μόνο ισχυρό Ορθόδοξο κράτος της Ρωσίας για να κατευθύνει ανεμπόδιστα την ιστορία σε αντίχριστη και αντιορθόδοξη πορεία. Το ενδιαφέρον Αμερικανών υπουργών και πρέσβειων υπέρ της ψευδοαυτοκεφαλίας των σχισματικών της Ουκρανίας αποδεικνύει του λόγου του ασφαλές, όπως έγινε άλλωστε και με την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. 10.
επειδή δεν υπάρχουν ορθόδοξες βάσεις και ιεροκανονικά θεμέλια στις ενέργειες του φαναρίου, διαμόρφωσε με τους θεολόγους του νέα εκκλησιολογία με δύο βασικά αιρετίσματα γνωρίσματα. Κατήργησε στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης τα όρια της Εκκλησίας και εισήγαγε μέσα εις αυτήν παλαιούς και νέους αιρετικούς και αποδυνάμωσε την συνοδικότητα, μεταβάλλοντας τα πρεσβεία τιμής του πρώτου, του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, σε πρωτείο εξουσίας κατά τα παπικά πρότυπα. Ο Πατριάρχος Κωνσταντινούπολης δεν είναι πλέον ο πρώτος μεταξύ ίσων, primus inter pares, αλλά πρώτος άνευ ίσων, primus sine paribus. Ξεπέρασε και τον Πάπα στην πρωτιομανία, διότι ενώ εκείνος θεμελιώνει το πρωτείο του στον Απόστολο Πέτρο, η βλάσφημη φαναριώτικη εκκλησιολογία θεμελιώνει το πρωτείο του Πατριάρχη στο πρωτείο του Πατρός μέσα στην Αγία Τριάδα. Η ενδοτριαδική μοναρχία του Πατρός είναι το αριανικό πρότυπο του μονάρχη της φαναριώτικης εκκλησιολογίας. 11. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι η μόνη από τις αυτοκέφαλες εκκλησίες που δεν έχει μιλήσει για το Ουκρανικό αυτοκέφαλο, μολονότι και αυτή μέχρι τώρα δεν το έχει αναγνωρίσει. Κάνει το λάθος, αν κάνει το λάθος και ακολουθήσει τη γνώμη των δύο συνοδικών επιτροπών, τις οποίες παρέπεμψε το θέμα και οι οποίες, όπως έγινε γνωστόν, προτείνουν την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας, θα βλάψει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα υποστεί μεγάλη ζημία και η ίδια και θα συντελέσει στην παγίωση ενός μεγάλου πανορθοδόξου σχίσματος. Θα βλάψει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι θα το ενθαρρύνει να ακολουθήσει το δρόμο της απομόνωσης και της για πρώτη φορά αμφισβήτησης του συντονιστικού του ρόλου λόγω των πρεσβείων τιμής. Θα βλαβεί η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος, διότι θα ενεργήσει με εθνοφιλετικά και όχι με ορθόδοξα εκκλησιαστικά κριτήρια και θα οδηγήσει άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες, αλλά και πολλούς από το δικό της ποιμνίο σε διακοπή κοινωνίας και αποτυχήσεις. Θα δυσαρεστήσει ιδιαίτερα το μεγάλο, ισχυρό και ομόδοξο έθνος των Ρώσων, με δυσμενείς συνέπειες για τα εκκλησιαστικά και τα εθνικά μας θέματα. Θα καταστεί επίσης συνένοχη και συνυπεύθυνη για ένα μεγάλο πανορθόδοξο σχίσμα με φοβερές σωτηριολογικές συνέπειες. Αν οι ιεράρχες της Ελλαδικής Εκκλησίας σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και σηκώσουν το βάρος της ημέρας, δεν φαίνεται να το κάνουν αυτό, θα τα πούμε την άλλη τι έγινε, ευθυγραμμιζόμενοι με την πανορθόδοξη θέση, την πατερική και ιεροκανονική παράδοση, θα βοηθήσουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ανακρούσει πρίμνα, να αναγνωρίσει το λάθος του και να επανέλθει στην ορθή εκκλησιολογική γραμμή, αποκρούοντας τους έξωθεν πειρασμούς των γεωπολιτικών σχεδιασμών και των παπικών πρωτείων. 12. Τελευταίο. Προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η απόσυρση του δίθεν ενωτικού τόμου της αυτοκεφαλίας, η αποκατάσταση των σχισματικών από την Εκκλησία που τους ετοιμώρησε με προηγούμενη δήλωση μετανοίας της Ρωσίας και η εκ νέου έναρξη της διαδικασίας για την χορήγηση αυτοκεφαλίας κατά τον κανονικό τρόπο, με αίτημα και πρωτοβουλία της κανονικής υπό τον Μητροπολίτη Ονούφριο Εκκλησίας, αποδοχή του αιτήματος από την Μητέρα Εκκλησία της Ρωσίας και διαβίβασή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ώστε να επιτευχθεί η πανορθόδοξη συνένεση και αναγνώριση. Η Εκκλησία της Ουκρανίας δικαιούται και πρέπει να λάβει αυτοκεφαλία, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με καλό και κανονικό τρόπο, κατά τα πανορθοδόξου συξίοντα και αποφασιστέντα. Το καλό της ενότητας πρέπει να επιτευχθεί και με καλό τρόπο. Στην Ορθόδοξη Παράδοση δεν ισχύει το αξίωμα των Ιησουητών «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», αλλά και τα μέσα πρέπει να είναι καλά και άγια, διότι το καλόν ου καλόν όταν μη καλός γέννηται. Η Οργανωτική Επιτροπή με το Πρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, πατήρ Νικόλαος Μανώλης, πατήρ Φώτιος Βεζίλιας, μοναχός Σεραφείμ Ζήσης, Φώτιος Μιχαήλ Γιατρός, Δήμος Ελκελίδης, Ανδρέας Μπουλάκης, Ελευθέριος Κοσμίδης. Όλη η μερίδα μας συμπυκνωμένη είναι σε αυτά τα πορίσματα. Όλο το πρόβλημα το ουκρανικό είναι συμπυκνωμένο σε αυτά τα πορίσματα. Επί τη ευκαιρία, μάλιστα, που κάναμε λόγο για αυτό, να σας διαβάσω ένα χαριτωμένο κείμενο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από τον πατέρα Μάξιμο, τον ηγούμενο της Αγίας Παρασκευής, που είναι πάντοτε χαριτωμένος. Είναι καλή συνέχεια μετά από αυτά που σας διάβασα.
Γράφει λοιπόν ο πατήρ Μάξιμος, ο Βαρθολομαίος έγινε ασεβέστερος και αυτού του αντίχριστου Πάπα. Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Βαρθολομαίος, πρώτου ληστρικού συνεδρίου της Κρήτης, ήταν ο μεγαλύτερος αιρετικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μικρότερος του αντιχρίστου Πάπα, τον οποίον αποκαλεί αγιώρα των αδελφών, κρατώντας για τον εαυτόν του το Παναγιώτατος. Μετά όμως από την Κρήτη, ασπαστεί στο βλάσιμο δόγμα του δαιμονοκρατούμενου Ζιζιούλα, ότι ο Θεός Πατήρ, ένα των τριών προσώπων της Παναγίας και αδιαιρέτου Τριάδος, είναι πρώτος άνευ ίσον, μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας και Δεού Τριάδος, έγινε ασεβέστερος και αυτού του αντιχρίστου Πάπα. Αφού ούτε ο Πάπας τόλμησε να το επικαλεστεί αυτό. Αφού λοιπόν ο πατήρ κατά τον δαιμονοκρατούμενο Ζιζιούλα, τα διαβάζω και ότι δημοσιεύθηκαν αυτά, κατά τον δαιμονοκρατούμενο Ζιζιούλα είναι πρώτος άνευ ίσον, κατά τη στοιχεία και ο Βαρθολομαίος ως επίσκοπος Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης δικαιούται να γίνει πρώτος άνευ ίσον μεταξύ των αρχιερέων όλης της Ορθοδοξίας. Ως πρώτος λοιπόν άνευ ίσον έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει εις ολόκληρον την Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς κανένα περιορισμό, όπου θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει και όπως θέλει. Έπειτα λοιπόν από τα εγκλήματα αυτά κατά της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, θα υπάρξουν αρχιερείς Ορθόδοξοι ή και λοιποί κληρικοί ή και απλοί πιστοί που θα συμπράξουν είτε από δηλίαν, είτε από αδράνιαν, είτε από αδιαφορίαν, εις την φδελειράν αυτήν νόθευση της φιλτάτης μας Ορθοδοξίας, χωρίς να αισθάνονται το μέγεθος της ενοχής των. Απευθύνομαι λοιπόν προς όλους τους αρχιερείς της Ορθοδόξης Εκκλησίας, που είναι και οι περισσότεροι υπεύθυνοι. Εάν υπάρχουν, και ασφαλώς θα υπάρχουν, έστω και ολίγοι αρχιερείς με ορθόδοξο φρόνημα, γιατί δεν συνέρχονται σε σύνοδο και να καθαιρέσουν και να αφορήσουν και να αναθεματίσουν την νεοσφορική αυτήν τριάδα των Βαρθολομαίων, των Ελπιδοφόρων και των Ζιζιούλαν, καθαρίζοντας την Εκκλησία του Χριστού από το κοιλόνιον αυτό άγος. Επίσης απευθύνομαι προς τους αρχιερείς των λεγόμενων νέων χωρών. Έως πότε θα εμπέζεται των φυλάκαθων θεών κατά τη Θεία Λειτουργία ομολογούντας των δισεβέστατων Βαρθολομαίων ως Ορθόδοξων, ποιον αυτόν που δεν άφησε τίποτε όρθιο μέσα στην Εκκλησία? Έως πότε θα έχετε δύο κεφαλές, μία τη Σύνοδον της Κωνσταντινούπολης και μία την Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος? Αντί επιλόγου, ύμνος, τροπάριο, λίαν έφρανα στους κακοδόξους, λίαν έφρανα στους κακοδόξους και κατήσχυνα στους ορθοδόξους, Βαρθολομαίε προδόκα της πίστεως. Τον γάρα γύρων τας ρίσης διέγραψες, τον κακοδόξουν τας ύβρις αντέγραψες, διό προτέλους αληθώς μετανόησον, είναι ελαίους τύχης προ Χριστού. Πρώτα ο Ζιζιούλας και μετά ο Βαρθολομαίος ανατρέχουν όλο το δόγμα της Αγίας Εκκλησίας. Επομένως η θρησκεία μας δεν έχει καμία αξία έτσι όπως την κάνουμε. Με ασφαλώς. Όχι μόνο το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της Εκκλησιολογίας επίσης. Ναι. Με το πρώτο σαν εφήσιν και τα δύο. Ναι, ναι. Στηρίζουν την Εκκλησιολογία. Μοιάζει η θρησκεία δική μας. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Αυτά λοιπόν τα πορίσματα του συνεδρίου. Είπαμε για την κυβέρνηση ότι άρχισαν να μας απογοητεύουν με δύο θέματα. Το θέμα των θρησκευτικών, για το οποίο κρατούν το θρησκευολογικό μάθημα και δεν επαναφέρουν το παλαιό ορθοδόξο μάθημα, και επίσης με το θέμα οι ανεξάρτητες αρχές. Ξέρετε ποιοι είναι οι ανεξάρτητες αρχές? Έβγαλαν μια απόφαση και την κοινοποίησαν στο Υπουργείο Παιδείας και ζητούν να καταργηθεί η αναγραφή του θρησκεύματος στα σχολικά έγγραφα. Δηλαδή στα πολιτήρια, στα ενδεικτικά των σχολείων, να μην γράφουν χριστιανός ορθόδοξος.
καινούργιο φρούτο αυτό, όπως τις ταυτότητες μας κατήργησαν το Χριστιανός Ορθόδοξος, τώρα ζητούν οι ανεξάρτητες αρχές από το Υπουργείο, από το νέο Υπουργό Παιδείας, ζητούν να μην αναγράφεται ότι τα παιδιά είναι χριστιανόπουλα και να μην αναγράφουν επίσης και μη χριστιανός, δηλαδή για όσους δεν είναι χριστιανοί, να μην γράφουν μη χριστιανός, διότι θεωρούν ότι το μη χριστιανός θα προκαλέσει αντιδράσεις κτλ. Το καλοκαίρι τις Κυριακές συνεχίστηκαν τα λειτουργικά κηρύγματα και τα μαθήματα, έκανα ερμηνεία της επί του όρους ομιλίας σε 7 μαθήματα με βάση τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Προέκυψε ένα μικρό άρθρο από τα μαθήματα αυτά, από το οποίο ευαισθητοποιήθηκαν θετικά, παρουσιάζοντας την επί του όρους ομιλία του Κύριου. Σας πω τώρα, έχουμε και φιλολόγους εδώ και ανθρώπους που ξέρουν και από αρχαία κείμενα. Παρουσιάζοντας λοιπόν την επί του όρους ομιλία του Κύριου, σε ένα σημείο της επιτόρας ομιλίας του Κυρίου λέει, αφού λέει μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης και δέστε τα πτηνά ότι δεν ενδιαφέρουν και ο Θεός τα τρέφει και τα λοιπά, μη θησαυρίζουν θησαυρούς, είδε τον χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ού πολλό μάλλον εμάς ο λιγόπιστη. Αφού ο Θεός φροντίζει για τα πτηνά, θα φροντίσει και για εσάς. Γιατί έχετε άγχος. Μίουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Λοιπόν, τώρα όσοι είστε φιλόλογοι και ξέρετε από κείμενα, μίουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Ποια είναι τα έθνη? Ιδωλολάτρες. Λοιπόν, μη γίνεστε σαν τους ιδωλολάτρες, όλα αυτά είναι ιδωλολάτρες. Λοιπόν, παρουσιάζοντας την επί του όρους ομιλία, συμβουλευόμουν για να ελέγχω και τις μεταφράσεις που υπάρχουν, τις νεοελληνικές. Όλες οι νεοελληνικές μεταφράσεις ανεξαιρέτως έχουν αυτό, ότι πάντα γάρτα αυτά τα έθνη επιζητεί, σημαίνει γιατί για όλα αυτά ενδιαφέρονται οι ιδωλολάτρες, όλες. Του Τρεμπέλα, του Κολιτσάρα, του Σωτηρόπουλου, των 4 παλαιών καθηγητών, η μόνη εξαίρεση αυτή. Αυτή που κυκλοφορεί στα νοσοκομεία, στα σχολεία, την χαρίζουν οι Μητροπολίτες, πηγαίνει η βιβλική εταιρεία και την δίνει και την μοιράζει εδώ. Γεμάτη λάθη. Γεμάτη λάθη. Και λάθη μάλιστα με δογματικό χαρακτήρα. Έγραψε λοιπόν ένα άρθρο μικρό. Πώς μεταφράζει αυτή η μετάφραση? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέγετε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Έχει αυτό καμιά σχέση με τα έθνη? Ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Ότι στο τέλος έχουν ένα γλωσσάρι οι ίδιοι. Και λένε εθνική έθνη ονομάζονται ιδωλολατρικοί λαοί. Το κάνα σκόπιμα. Το κάνα σκόπιμα εδώ για να μην φανεί ότι όσοι φροντίζουν για πλούτη και τα λοιπά είναι ιδωλολάτρες, απλώς δεν εμπιστεύονται το Θεό. Δηλαδή να μην θίξουν τη θρησκεία των ιδωλολατρών, και γιατί επίσης οι Προτεστάντες τους αρέσει να ασχολούνται με τον πλούτο. Επειδή είναι Προτεσταντική η βιβλική εταιρεία, πουθενά ιδωλολάτρησε. Μην λοιπόν φροντίσετε τι θα φτιάμε ή θα πιούμε, γιατί αυτό το λέω για ποιο λόγο. Έγραψε λοιπόν ένα μικρό άρθρο και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και το παρουσίασε όλο αυτό. Και υπήρξε μια θετική αντίδραση, εγώ ξαφνιάστηκα, μια θετική αντίδραση από την Αποστολική Διακονία. Διότι λέω η Αποστολική Διακονία δεν μπορεί να κάνει μια μετάφραση και δίνει τις μεταφράσεις της βιβλικής εταιρείας. Εμείς σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε με τη βιβλική εταιρεία. Δίνουμε μόνο μέχρι να βγάλουμε δική μας μετάφραση. Έχετε δίκιο που λέτε πως πρέπει να βγάλουμε δική μας μετάφραση. Δίνουμε μόνο την μετάφραση των παλαιών 4 καθηγητών. Αυτή που συνιστώ κι εγώ. Των παλαιών 4 καθηγητών, η οποία δεν έχει λάθη. Αυτή δεν την δίνουμε.
Σε κανένα βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας δεν δίνεται αυτή η μετάφραση. Έχει γίνει μεγάλο δώρος, διότι κάποιοι Μητροπολίτες έδωσαν άδεια στους Προτεστάντες, στη Δυτική Εταιρεία, να την διανέμουν. Έγινε μεγάλο δώρος, παραδείγματος χάρη, με τον Μητροπολίτη Άνθιμο του Αλεξανδροπόλεως, ο οποίος μια χαρά είναι, λέει, δώστε την και στα νοσοκομεία κτλ. Γεμάτη λάθη. Έγραφα μάλιστα στο άρθρο μου αυτό, ότι αυτή την μετάφραση την είχε κρίνει πολύ αυστηρά και παρουσίασε όλα τα λάθη της ένας αείμνηστος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο αείμνηστος Ιωάννης Παναγόπουλος, ερμηνευτής καθηγητής της Καινής Διαθήκης. Και τους εξευτέλησε τέσσερες καθηγητάς. Γαλίτης, Καραβιδόπουλος, Γαλάνης, Βασιλιάδης. Δική μας, εδώ. Του κόσμου τα λάθη. Και έλεγε μέσα κλειδωματικά, εξαιτίας μάλιστα του υπομνήματος που έκανε ο καθηγητής ο Ιωάννης Παναγόπουλος, η Ιερά Σύνοδος την απέρριψε καταρχήν αυτήν την μετάφραση. Μετά τα μέσα και οι παρεμβάσεις και κάποιες δίθεν διορθώσεις και βελτιώσεις που έγιναν, συνετέλεσαν ώστε έξω μπροστά τώρα στη μετάφραση αυτή να έχουμε κείμενα του Οικουμενικού Πατριάρχου που την εγκρίνει, του Αθηνών Σεραφείμ δυστυχώς που την εγκρίνει παλιά, του Αλεξανδρίας Παρθενίου που την εγκρίνει και του Ιεροσολύμων. Και με αυτά τα γράμματα τώρα οργιάζουν οι Προτεστάντες. Λέει, τι φωνάζετε, αφού έχουμε πατριαρχών και αρχιεπισκόπων κείμενα μπροστά που εγκρίνουν αυτή τη μετάφραση. Τι φωνάζετε, ποιο θα είναι ο λάθος. Και δεν είναι το μοναδικό. Ταύτα γάρ πάντα τα έθνη επιζητεί. Να μην πει ότι όλα αυτά τα επιζητούν οι ειδωλολάτρες και να λέει τα επιζητούν αυτοί που δεν εμπιστεύονται το Θεό. Τι σχέση έχει το αυτοί που δεν εμπιστεύονται το Θεό. Αυτοί που δεν εμπιστεύονται το Θεό δεν είναι μόνο οι ειδωλολάτρες, είναι κι άλλοι. Εδώ λέει ο Χριστός, δηλαδή διορθώνει τον Χριστό. Ο Χριστός είπε: οι ειδωλολάτρες τα κάνουν αυτά. Και εσύ έρχεσαι και διορθώνεις τον Χριστό όπως διόρθωσε τον Χριστό ο Πάπας. Ένα λοιπόν θέμα που προέκυψε από τα μαθήματα που κάναμε εκεί το καλοκαίρι στο Χονταρίκι για την επιτόρους ομιλία, προέκυψε αυτό το μικρό άθρο και είχε αυτήν την καλή έκθεση. Επίσης, θα έλεγα ότι έκανα μία αναφορά στον καθηγητή Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ο οποίος διατύπωσε βλάσφημες υπόψεις για την υπεραγία Θεοτόκο, της οποίας γιορτάζουμε σήμερα το γενέθλιο. Το ίδιο πράγμα στο προηγούμενο τεύχος του εφημερίου το έκανα και για τον προφήτη Ηλία. Έγραψε πάλι στο περιοδικό Εφημερίος ένα άρθρο όπου έλεγε ότι ο προφήτης Ηλίας έκανε μία αποτροπιαστική πράξη και ότι χρησιμοποίησε βία εναντίον των ιερέων της Εσχήνης. Έγραψε λοιπόν εδώ ένα εκτενές άρθρο, εκτενέστατο άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο. Ελπίζω μελλοντικά να δει και στη Θεοδρομία αφού περάσουν τα πρακτικά τις ημερίδες, όπου εκεί του λέω απλά πράγματα, μα τον προφήτη Ηλία για αυτή την πράξη του, σε αυτή την πράξη του είχε εντολή από τον Θεό. Ό,τι έκανε ο προφήτης Ηλίας το έκανε κατά εντολή του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε εντολή από τον Θεό, όταν δηλαδή πήγε ο Αβραάμ να σφάξει το παιδί του, ο Θεός του είπε πήγαινε να θυσιάσεις. Τελευταία στιγμή βέβαια το απέφυγε, τον δοκίμασε, αλλά πάση περιπτώσει λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο φόνος δεν είναι κακό όταν γίνεται κατά εντολή του Θεού. Αφού λοιπόν τη σφαγή των 400 ιερέων της Εσχήνης την έκανε ο προφήτης Ηλίας με εντολή του Θεού, πού είναι το κακό? Και ο καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου το εστήριζε αυτό στα σημερινά εδώ, ότι άσκησε βία ο προφήτης Ηλίας και προέβησε μία αποτροπιαστική πράξη. Πρώτη φορά θεολόγος εκφράζεται αρνητικά για έναν μεγάλο προφήτη, ένα μεγάλο Άγιο, για τον προφήτη Ηλίο, ότι προέβησε αποτροπιαστική πράξη, και δημοσιεύουν το κείμενο αυτό στο περιοδικό Εφημέριος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Ιεράς Συνόδου. Τώρα, αφήνω των επισκόπων τα προσωπικά και συνοδικά ολισθήματα, όπως είπαμε για την άλλη Κυριακή, και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, που έχει σχέση με τον καθηγητή Χρήστο Γιαναρά. Ο καθηγητής Χρήστος Γιαναράς
τιμήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Του έδωσαν το οφίκιο του μεγάλου ρήτορος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Υπάρχει ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ιστορία. Θα σας δείξω τώρα μερικά κείμενα εδώ. 9. Γιατί όλοι γνωρίζουμε τον Γεναρά, κάποιοι τον θαυμάζουμε, κάποιοι τον κατακρίνουμε, κάποιοι λέμε μέσα μας τι κρίμα, τόσο ταλαντούχος άνθρωπος και τόσο έξυπνος άνθρωπος, να μην βάλει την εξυπνάδα του στην υπηρεσία της Εκκλησίας, το καλό και με το κακό. Ο καθηγητής λοιπόν Γεναράς τιμήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πότε τιμήθηκε? Τιμήθηκε στις 31 Αυγούστου, πριν από μια δεκαμέρες περίπου, στο τέλος του εσπερινού της συνδίκτου που τελέστηκε στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, στην οποία χωροστάτησε ο Πατριάρχης κτλ. Εκεί λοιπόν τον ετοίμησε με το οφίκιο και ελέγχθησαν εκεί πενετικά λόγια για τον καθηγητή Γεναρά από τον Πατριάρχη. Ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ? Το ενδιαφέρον είναι ότι ο καθηγητής Γεναράς την ίδια μέρα, την άλλη μέρα την Κυριακή, την 1η Ιανουαρίου, Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου, έγραψε ένα κείμενο, μια επιφυλίδα στην Καθημερινή, με τίτλο «Βδέλυγμα σε τόπο Άγιο». Θα να σας πω ποιο είναι το βδέλυγμα σε τόπο Άγιο. Βδέλυγμα είναι οι ανάξιοι επίσκοποι που λειτουργούν σε τόπο Άγιο, στην Εκκλησία. Τους εξευτελίζει τους επισκόπους. Δεν υπάρχει θεολόγος, εγώ δεν έχω εκφραστεί ποτέ για τους επισκόπους, έτσι. Εγώ ελέγχω τις πλάνες των επισκόπων, δεν έχω εκφραστεί συνολικά για τους επισκόπους. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Γεναράς σχετικά με το θέμα αυτό. Λέει, δεν σας το διαβάζω όλο, λέει: «Οι θρησκευτικοί υπάλληλοι του κράτους», θρησκευτικοί υπάλληλοι του κράτους, δηλαδή οι αρχιερείς, οι θρησκευτικοί υπάλληλοι του κράτους, διαβαθμίζονται και οι ιερείς. Είμαστε θρησκευτικοί υπάλληλοι του κράτους. Οι υψηλόβαθμοι είναι 82 μητροπολίτες. Θα συμφωνήσετε στην αρχή με αυτά που λέει ο Γεναράς. Το περίεργο είναι, ενώ τα λέει αυτά, πώς τον τίμησε ο Πατριάρχης. Ναι. Λοιπόν, οι υψηλόβαθμοι λοιπόν είναι 82 μητροπολίτες. Πώς επιλέγονται οι μητροπολίτες? Πρέπει να είναι άγαμοι, όχι έμπειροι μοναστικής άσκησης, απλώς απάντρευτοι, όχι καλόγεροι δηλαδή. Να έχουν και πτυχίο πανεπιστημιακής θεολογικής σχολής. Με ποια διαδικασία εκλέγονται? Μόνο με παρασκήνιο. Η ψηφοφορία είναι μυστική, οι εκλέκτορες δεν αιτιολογούν την ψήφη τους, πρόκειται για το απόλυτο της αυθαιρεσίας. Η μετάβαση από τη βαθμίδα του πρεσβυτέρου ιερέα στη βαθμίδα του Μητροπολίτη Επισκόπου συνιστά υπαρκτική μετάλλαξη, κυριολεκτική, αποσερνάμενη κάμπια, μετάλλαξη, αποσερνάμενη κάμπια σε χρυσοστολισμένη πεταλούδα. Το ασήμαντο καλογεροφορεμένο παπαδάκι μεταμορφώνεται ακαριέα σε πρίγκιπα, γίνεται αφέντης, δεσπότης, μπορεί και 35άρης αλλά σεβασμιότατος, όλοι γονατίζουν μπροστά του και τον προσκυνούν. Συχνά διαχειρίζεται χρήματα πολλά, αλλά τον άνθρωπο τον αλλάζει κυρίως η δύναμη, η εξουσιαστική ισχύς, το ακαταμάχητο κύρος του αξιώματος και μαζί το ευνίδιο της ριζικής μεταβολής. Ο φτωχός, χιλιοταπεινωμένος στις σημερινές συνθήκες παπάς που τον έχει λιώσει η μοναξιά και η περιθωροποίηση, εξέφνης γίνεται οικοδεσπότης επισκοπικής επαυλής, όντως επαυλής, συχνά διόροφης ή τριόροφης, με κήπο, ανθοκομική ποικιλία, υπηρετικό προσωπικό, ένα ή και στόλο αυτοκινήτων, με οδηγό ή οδηγούς, με μάγειρα και με οικονόμο.
Το χειρότερο είναι παρακάτω, που πιάνει και τον Βαρθολομαίο που τον τίμησε μέσα. Δεν τον πιάνει ονομαστικά, αλλά τον πιάνει περιγραφικά και πάλι τον πιάνει. Λοιπόν, λέει παρακάτω, αυτή η ονειρώδης μεταστοιχίωση, ξαφνικά να γίνεις πρίγκιπας, κερδίζεται με ένα πτυχίο θεολογικής που το παίρνει πια σήμερα ο πάσα ένας. Το μεγαλωμένο συνήθως στην Εύβοια συμπλεγματικό χωριατόπουλο, το μεγαλωμένο μέσα συνήθως στην Εύβοια, ο Γιαναράς είναι αστός. Αθηναίος. Το μεγαλωμένο συνήθως στην Εύβοια συμπλεγματικό χωριατόπουλο, χωρίς εμπειρία και εθισμούς στην αστική συμπεριφορά, μεταφυτεύεται σε συνθήκες και όρους άρχοντα. Επίσημα δείπνα, συνεχής συγχρωτισμός με τους σκληροπετσωμένους της εξουσίας, αλυσβερής μυθικών κονδυλίων, περίγυρος αδίστακτων κερδομανών. Και μία τελευταία παράγραφο. Και όταν λειτουργεί, τα παρεστησιογόνα κορυφώνονται. Ο χθεσινός Μίτσος, Κότσος ή Παναγής ντύνεται ακέραιτη στολή του άλλοτε απόλυτου μονάρχη της Οικουμένης, του Αυτοκράτορα, σάκο αυτοκρατορικό και μανδύα με ουρά, μήτρα και σκύπτρα επίσης του άρχοντος και δεσπότου βασιλέως, και τον διάκονο να του κρατάει την ουρά. Αυτά όλα με καταιγιστικούς τους πολυχρονισμούς και άφθονο το θυμίαμα, όχι στον καθεδρικό της πρωτεύουσας του κράτους ναό, όπου θα ειδικαιολογείται ενδεχομένως ένα ναό, αλλά και στο τελευταίο κουτσοχώρι όπου ιερουργεί δεσπότης. Ενώ λοιπόν ο Γιαναράς τα είχε γράψει αυτά για να τα δώσει την Κυριακή, το Σάββατο έγινε η αναγόρευσή του, τα είχε δώσει. Τα είχε γράψει αυτά και εξευτελίζει έτσι και εξευτελίζει ακόμη και τον Βαρθολομαίο. Ο Βαρθολομαίος δεν είναι ένα συμπλεγματικό χωριατόπουλο, στην Ήβρο γεννήθηκε, που δεν ήξερε από αστική συμπεριφορά και μεταμορφώθηκε από σερνάμενη κάμπια σε χρυσοστόλιστη πεταλούδα. Λοιπόν, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο λοιπόν, τώρα αυτή η περιγραφή που κάνει ο Γιαναράς ενδεχομένως βρίσκει κάποιες συμπάθειες, γιατί δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα η περιγραφή του. Όντως οι εκλογές αρχιερέων γίνονται κατά σκανδαλώδη τρόπο. Δεν απέχει από την πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν θα μας οδηγήσει να αθωώσουμε τον Γιαναρά. Ο Γιαναράς είναι ένα πρόσωπο απορριπταίο, ένα πρόσωπο το οποίο έχουν κρίνει πολύ αυστηρά άγιοι άνθρωποι. Να σας πω μόνο ότι ο γέροντας ο Αυγουστίνος ο Καντιώτης είχε καταθέσει μήνυση στην Ιερά Σύνοδο, όταν ήταν ακόμη εν υγεία, εναντίον των αιρέσεων του Γιαναρά. Ο γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης είχε βγάλει βιβλία ολόκληρα αντίον του Γιαναρά, όπου τον κατηγορούσε για την ερωτομανία του και για την αίρεση του νέου νικολαϊτισμού. Δηλαδή ο Γιαναράς έλεγε ότι για να γνωρίσεις τον Θεό πρέπει πρώτα να γνωρίσεις τον έρωτα. Ότι ο έρωτας είναι οδός θεογνωσίας. Άμα δεν ερωτευθείς, δεν μπορείς να αναγνωρίσεις. Και τα είχε περάσει αυτά ο Γιαναράς, ακόμη και στους φοιτητάς της θεολογίας. Ήταν εδώ τότε μια φοιτητική οργάνωση νεοορθοδόξων μαθητών του Γιαναρά, η οποία είχε κάνει θράψη στις θεολογικές σχολές και οδηγούσε τους φοιτητάς σε προγαμιαίες σχέσεις. Δεν πειράζει, και πριν από το γάμο να έχετε σχέσεις, ο έρωτας καλό πράγμα είναι. Σας έχω πει μάλιστα εγώ ότι τότε, επειδή και εγώ αντιδρούσα, για να με πικάρει κάποιος από αυτούς τους νεοορθοδόξους, ήξερε που θα κάνω μάθημα. Είχα καλέσει και τον πατέρα Θεόκλητο και έκανε μάθημα εναντίον του Γιαναρά. Για να με πικάρει, να με ενοχλήσει, επειδή έκρινα τον Γιαναρά, έμπαινε σε μία αίθουσα να κάνω μάθημα στην αίθουσα Δέλτα της Θεολογικής Σχολής και στο Μαύρο Πίνακα, λίγο πριν πω. Σας το έχω πει αυτό. Πήγε και έγραψε: παράτα τα θρανία και τα αμφιθέατρα και έλα στην παραλία να κάνουμε έρωτα. Του Γιαναρά είναι αυτές όλες οι ατάκες. Εγώ βέβαια έχω κρίνει τον Γιαναρά, πολύ αυστηρά, και ο πατήρ Άγγελος, ο Αγγελακόπουλος,
Κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες στο διαδίκτυο ένα άρθρο. Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Απηθή, Εδεσιμολογιώρατος Πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, για τον τιμηθέντα υπό του Πατριάρχου Βαρθολομαίου Χρήστου Γιαναρά. Και έχει εδώ τι έχω γράψει για τον Γιαναρά. Είναι αρκετά και σε πολλά μου βιβλία έχω κρίνει τον Γιαναρά, υποστηρίζοντας τις θέσεις του πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτου, ο οποίος τον έχει ξεφτελίσει τον Γιαναρά. Δηλαδή, απορώ δηλαδή πως ποιους ακούει ο Βαρθολομαίος και τιμά τον Γιαναρά ως μεγάλο θεολόγο κτλ. Εδώ λοιπόν γράφω εγώ για τον Γιαναρά ότι ο βαρύς φιλοσοφικός εξοπλισμός του και η στοχαστική του διάθεση δεν τον άφησαν να θέσει εν ταπεινώσει τα αναφυσβήτητα χαρίσματά του στην προβολή και ερμηνεία της δια των αιώνων εκφαινομένης συμφωνίας των πατέρων της Εκκλησίας, να ακολουθήσει τους Αγίους Πατέρες όπως πολλοί εξ αυτών φιλόσοφοι, πανεπιστήμονες, στοχαστές έπραξαν με τους προαυτών Αγίους Πατέρες. Υπενθυμίζουμε απλώς το παράδειγμα του σπάνια φιλοσοφική συγκρότηση διαθέτοντος Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού. Μόνο ο Γιαναράς είναι φιλόσοφος θεολογών. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός είναι σύγκριτος. Δεν έκανε τις βλακίες που κάνει ο Γιαναράς. Ο οποίος εν ταπεινώσει μας λέγει ότι από όσα γράφει τίποτε δεν είναι δικό του, αλλά ανθολόγηση της διδασκαλίας των Αγίων. Ο Γιαναράς όλο δικό του, όλο δικέ του βλακίες λέει. Ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος φιλόσοφος, λέει: «Ιερό τη γαρούν εμόνου δεν». Θα πω μόνο αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό και θεωρείται ως ο εκφραστής της προαυτού πατερικής παραδόσεως, γι' αυτό και η δογματική του, το έργο του δηλαδή έκδοση ακριβής Ορθοδόξου πίστεως, είναι και θα παραμείνει η αυθεντικότερη και γνησιότερη και ακριβέστερη πηγή των δογμάτων της πίστεως. Δυστυχώς ο καθηγητής Γιαναράς υπερεύει τους πατέρες. Δεν ακολουθεί τους πατέρες. Διατυπώνει διδασκαλίες αντιπατερικές και ηθικά επικίνδυνες, όπως η διδασκαλία του για τον ανθρώπινο έρωτα ως οδό θεογνωσίας. Για να γνωρίσεις τον Θεό πρέπει να γνωρίσεις τον έρωτα. Για την οποία ελέγχθηκε με δυνατή και καταμάχητη επιχειρηματολογία από τον αείγνηστο γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη, με σειρά δημοσιευμάτων, στα οποία αυτή η διδασκαλία χαρακτηρίζεται ως επανεμφάνιση της αιρέσεως του νικολαϊτισμού, ως νεονικολαϊτισμός. Ο Θεόκλητος, μάλιστα ο πατήρ Θεόκλητος, ευρίσκει όχι απλή υπέρβαση αγνόηση των πατέρων, αλλά πολεμική και ύβρις εναντίον του. Και σε άλλο σημείο επίσης, ένα από τα άλλα θεμελιώδη μεγάλα λάθη του Γιαναρά είναι ότι συνέχισε ο καθηγητής Γιαναράς να σπηλώνει και να συκοφαντεί τους Αγίους Πατέρες με συγκεκριμένο τώρα στόχο τον επιφανέστερο και πολυγραφότερο των Αγίων Πολυβάδων Πατέρων, τον Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη, τον οποίο κατηγορείται με τα συγγράμματά του ο Άγιος Νικόδημος, τον Άγιο Γιαναράς, δημιούργησε μια νοοτροπία που θέλει να εισπύρει σε μια παραδοσιακή χριστιανική κοινωνία τον μανιχαϊκό διαχωρισμό καθαρών και ακαθάρτων ανθρώπων και ότι δήθεν είναι διάσπαρτη στα έργα του Νικοδήμου η αιμονή στην ασέρμια και στο μυστική διδασκαλία περί ικανοποιήσεως της θείας δικαιοσύνης κτλ. Παλαιότερα σε ένα συνέδριο που είχε γίνει για τον Άγιο Νικόδημο και που το δημοσιεύω στο βιβλίο μου αυτό, έχω ολόκληρο κεφάλαιο για τον Γιαναρά. Οι νέες κατηγορίες του καθηγητού Γιαναρά. Τι λέει εναντίον του Αγίου Νικοδήμου και κάνω ανέρεση αυτών των γιαναρικών θέσεων. Αυτόν λοιπόν, σας πω μάλιστα με χαρά ότι ο πατήρ Σεραφείμ μου υπενθύμησε χθες ότι στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε και ένα ωραίο κείμενο ο Λευτέρης ο Κοσμίδης από την ομάδα του πατρός Νικολάου. Από την ομάδα κυκλοφόρησε ένα ωραίο κείμενο για τον Γιαναρά. Άσπρο μαύρο, γιατί ο Γιαναράς τα έψαλε στην ιεραρχία. Που τους λέει χωριατόπουλα, κομπλεξικά χωριατόπουλα κτλ. Και εδώ διαρωτάται ο Λευτέρης και είναι μερικά ερωτήματα. Όντως, τα ερωτήματα που αναφύονται και η σκοπιμότητα χρήζουν απαντήσεων. Η βόμβα Γιαναρά δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλάκι. Γνώριζε ο Πατριάρχης το περιεχόμενο του άρθρου πριν τον τιμήσει. Πριν του δώσει το οφείκιο, γνώριζε.
για τα κομπλεξικά χωριατόπουλα. Αν όχι, θα λάβει τώρα κάποιο μέτρο για να τον συνεφέρει. Ακραίο σενάριο. Ένα λογισμό, ο Λευτέρης. Μήπως γνώριζε ο Πατριάρχης για το άρθρο πριν τον τιμήσει. Επειδή ο Βαρθολομαίος θέλει τώρα να πιέσει τους Ελλαδίτες, γιατί το άρθρο ουσιαστικώς αναφέρεται στους Ελλαδίτες αρχιερείς, για να τους πει όλοι είστε κομπλεξικοί, καλά σας λέει ο Γιαναράς, δεν με ακολουθείτε στο ουκρανικό θέμα, καλά σας τα ψάλει ο Γιαναράς, λέει ο Πατριάρχης για τους δικούς μας, σαν ο ίδιος να εξαιρείται από όλο αυτό. Να τερματίσουμε, μήπως το άνθρωπο κάλεσε και την τιμή. Μήπως δηλαδή ο Πατριάρχης τον ετοίμησε εξαιτίας αυτού του άρθρου. Αυτά σχετικά και με τον Γιαναρά. Και τελειώνοντας την ώρα μας αυτή, έχω να σας πω ένα πολύ σημαντικό θέμα, ότι κάποιοι πατέρες εδώ δικοί μας, σε γνώση και ημών, κυκλοφορούν ένα κείμενο για το ουκρανικό αυτοκέφαλο, το οποίο κείμενο από αύριο θα κυκλοφορηθεί στο διαδίκτυο και θα κληθούμε όλοι να το υπογράψουμε. Θα έχει υπογραφές κάποιων 30-40 ημών κυρικών για να έχει ταυτότητα το κείμενο και μετά θα γράφουμε στο διαδίκτυο ότι όποιοι συμφωνούν με το κείμενο αυτό να το υπογράψουν και η υπογραφή μας θα είναι, όποιοι ξέρουν να χρησιμοποιούν email, η υπογραφή θα είναι όνομα, επώνυμο, επάγγελμα και αν έχουν και email και το email τους. Ο παιδί Νικόλα σήμερα που είπε και ήταν σωστό αυτό, καλά και αν είναι και κάποιοι συνταξιούχοι, δεν είναι ανάγκη να γράφουν όλοι συνταξιούχοι, ας γράφουν το επάγγελμα το προηγούμενο, δηλαδή όνομα, επώνυμο και επάγγελμα. Καθηγητής, γυμναστής, φιλόλογος, κλπ, δικαστικός κτλ. Τώρα, επειδή εμείς εδώ έχουμε αρκετά μεγάλη σύναξη και πολλοί θα θελήσουν να υπογράψουν το κείμενο αυτό και επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι να ανταποκριθούν ηλεκτρονικά με το email στο κείμενο, το κείμενο το έχω εδώ. Ουσιαστικώς είναι το πνεύμα των πορισμάτων του συνεδρίου. Εμείς το διαβάσω. Ό,τι έγραφαν τα πορίσματα του συνεδρίου που σας διάβασα έχουν περάσει τα περισσότερα μέσα στο κείμενο εδώ, να μην σας το διαβάσω το κείμενο. Τώρα, όσοι από εσάς θέλουν να υπογράψουν το κείμενο αυτό ή σήμερα να αφήσουν το όνομά τους και να επικοινωνήσουν με τον κύριο Πουλάκη, τον οποίο θα φορτώσουμε πάλι με την ευθύνη πώς. Ανάλαβε τα εσύ Αναστασία. Ποιος θα αναλάβει εγώ? Κάποιος πρέπει να διακονήσει. Εγώ έχω θάρρος τον κύριο Μπουλάκη, είναι γενικός γραμματεύτης της εταιρείας και του λέω ευχαρίστω να τηλεφωνείτε και στην Αναστασία. Τη οποία θα τηλέφωνα. Να γνωρίσουμε ότι κάνει πάρα πολλά πράγματα. Καλά, εντάξει, το ξέρουμε. Πάτε να διαβάσετε λίγο την επικεφαλή των το κείμενο είναι «Ανοιχτή επιστολή μακαριώτα των Αρχιεπίσκοπων Αθηνών και Πάης Ελλάδος κύριον Ιερώνυμον Αθήνα, σεβασμιωτά τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος στις έδρες τους. Μακαριώτατε, σεβασμιώτατε, ως μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και κατά το πνεύμα ιή της Επισκοπικής Πατρικής σας ευθύνης, αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε σε εσάς ως πνευματικούς και εκκλησιαστικούς μας πατέρες και να εκφράσουμε την ανησυχία και αγωνία μας για τα δυσεπίλητα προβλήματα που δημιουργεί όχι μόνο στις συνειδήσεις μας αλλά και σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία η αντικανονική χορήγηση του ουκρανικού αυτοκεφάλου. 1, 2, 3, γιατί είναι αντικά. Αυτά περίπου που σας είπα, Αναστασία. Ο επίλογος. Μακαριότατε, ο επίλογος, μακαριότατε, η αδυναμία της διαρκούς Ιεράς Συνόδου της απελθούσης περίοδου να κλείσει γρήγορα και με συνοπτικές διαδικασίες μια τόσο προβληματική αυτοκεφαλία και η συνακόρουθη δήλωσή σας ότι και εσείς αδυνατείτε να αναλάβετε το βάρος μιας τέτοιας αποφάσεως καταδεικνύουν το μεγαλείο της ταπεινώσεως των εκκλησιαστικών μας ηγετών αλλά παράλληλα φανερώνουν ότι στη συνειδήση των Ελλήνων αρχιερέων παραμένουν νοποί οι ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου όρκοι της εισεπίσκοπων χειροτονίας τους όταν υποσχέθηκαν ενώπιον Θεού και της Εκκλησίας Του ότι θα τηρήσουν τους ιερούς κανόνες και την εκκλησιαστική τάξη καθώς και την ενότητα της ανατινικουμένης Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η κακοποίηση του ιερού θεσμού του αυτοκεφάλου, ο οποίος αντί να υπηρετεί την ενότητα και την ευστάθεια των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, τίνει να τεινάξει στον αέρα την εναλυθεία ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, καθιστώντας την περίγελο στα μάτια των εχθρών της, νομίζουμε πως δεν μπορεί να επικυρωθεί ούτε από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γιατί άραγε μόνη της η Εκκλησία της Ελλάδος να αναλάβει πρώτη αυτή τέτοια ευθύνη, ερχόμενη σε αντίθεση με την εκκλησιαστική συνείδηση όλων των τοπικών εκκλησιών και να ικανοποιήσει τις λανθασμένες και αποτυχημένες επιλογές του φαναρίου? Νομίζουμε ότι δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες ούτε στον εαυτό της, ούτε στο φανάρι, ούτε στην Οικουμενική Ορθοδοξία. Είμαστε βέβαιοι ότι οι πνευματικοί μας πατέρες δεν θα μας απογοητεύσουν και θα προβάλλουν την ορθόδοξη εκκλησιολογία και την κανονική τάξη ως τα μοναδικά κριτήρια για την επίλυση του Ουκρανικού προβλήματος. Είναι περίπου το πνεύμα των πορισμάτων της συνάξεώς μας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όσοι έχετε, από αύριο θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Νομίζω πως αναρτήθηκε αύριο θα αναρτηθεί. Αλλά όσοι, και να μην βιαστείτε, αν κάποιοι έχουν δισταγμούς τώρα, εγώ δεν επηρεάζω ποτέ κανέναν. Αν κάποιος διστάζει, ας το σκεφτεί. Και την άλλη Κυριακή θα υπάρχει δυνατότητα και την άλλη Κυριακή κανείς να υπογράψει και να δώσει. Εγώ χαίρομαι ότι αρχίζει μια θύπνιση. Πρέπει να σας πω ότι από πολλές Μητροπόλεις αρχίζει μια θύπνιση. Από πολλές Μητροπόλεις μου τηλεφωνούν πρόσωπα που λέει: Πάτερ, εμείς ετοιμάσαμε κείμενα για να τα πάμε στους Μητροπολίτες μας. Αρχίζουν και ξυπνούν. Καλύτερο, βεβαίως. Μα πολύ καλύτερο, βεβαίως, ασφαλώς. Μακάρι να υπάρχουν και πολλοί άλλοι τέτοιοι που θα το κάνουν αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε να ερωτήσετε τώρα επ' αυτόν, Αναστασία, κάτι ήθελες να ερώτησε προηγουμένως? Όχι. Ένα λεπτό. Γεια. Το Κωνσταντίνο, τον καθηγητή. Ναι. Είπατε, είπε για τον προφήτη και είπατε ότι είπε και κάτι για την Παναγία. Για την Παναγία. Βλασφήμισε την Παναγία. Είπε ότι η Παναγία δεν είχε τίποτε διαφορετικό από όλους τους ανθρώπους. Και ότι όταν ο Θεός επιλέγει κάποια πρόσωπα, δεν στηρίζεται ούτε στα σωματικά τους προσόντα, ούτε στα δημιουργικά τους, ούτε στην ηθική τους. Δηλαδή, είναι δυνατόν ότι η Παναγία δεν είχε τίποτε ξεχωριστό από όλους τους ανθρώπους? Μα είναι το κατεξοχήν πρόσωπο, υπερτέρα όλων των Αγίων. Εγώ ετοιμάζω αυτές τις ημέρες, θα ετοιμάσω άρθρο σχετικά με το θέμα αυτό, αυτήν την υποτίμηση της Παναγίας, την οποία μου προτεστάντες. Παρακαλώ. Να κάνει. Αν είχατε διαβάσει, το άρθρο μου αυτό, θα προβληματίζομαι και εγώ για την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία. Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία είναι παρακλάδι και δημιούργημα της Βιβλικής Εταιρείας. Μόνο, ξέρετε ποιο είναι το δυστύχημα, και μου το είπαν και άνθρωποι, να μην πω ονόματα τώρα. Φαντάζεστε ότι αυτής της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία είναι μέρος της Προτεσταντικής Βιβλικής Εταιρείας, προείσταται αρχιερεύς Έλλην, ο Δημητριάδος Ιγνάτιος. Δεν είναι δική μας η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία. Πήρε το Ελληνική Βιβλική Εταιρεία για να μας ξεγελάει. Με πρόεδρο μάλιστα τον Δημητριάδος. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εγώ για να μην τα πω, είπα το θέμα των σχέσεων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας με τη Βιβλική Εταιρεία χρήζει διερευνήσεως. Αλλά πληροφορήθηκα ότι είναι παράδειγμα, είναι μέρος της Βρετανικής Προτεσταντικής Βιβλικής Εταιρείας, προεδρευόμενη από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι. Την άλλη Κυριακή θα τα πω. Επισκόπων ολισθήματα ανάμεσα σε αυτά είναι και του Ελπιδοφόρου. Το έχω σημειώσει αυτό. Την άλλη Κυριακή, επισκόπων προσωπικά και συνοδικά ολισθήματα, και θα σε ενημερώσω την άλλη Κυριακή για τις αποφάσεις που πήρε
Η τελευταία διαρκής Ιερά Σύνοδος, να σας το πω και αυτό, η τελευταία διαρκής Ιερά Σύνοδος της προηγουμένης δηλαδή περίοδου, η οποία απαιτελεί το, πρέπει να το έχω αυτό, μου το έβγαλε από τον κύριο Σεραφείμ, αλλά δεν ξέρω αν το πήρα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, η σύνθεση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία πήρε μία, και η οποία έδειξε 31 βάσματα. Λοιπόν, η παλιά σύνοδος, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα της Ουκρανίας και έκανε ένα μηδέν, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή όμως, αποτελεί το από τους Μεσογείας Νικολάου, Πατρών Χριστόστομο, Κυφύρων Σεραφείμ. Μόνο ο Κυφύρων στάθηκε στο ύψος. Όταν συζητήθηκε το θέμα του Ουκρανικού, ο Κυφύρων ήταν ο μόνος ο οποίος αποστόμασε όλους τους αντιπάλους. Ακούτε τώρα ονόματα. Μεσογείας, Πατρών, Κυφύρων, Ετωλίας, Κοσμάς, Γόρτινος Ιερεμίας, Κορίνθου Διονύσιος, Ιερισσού Θεόκλητος, Μαρονίας Παντελεήμων, Κίτρους Γεώργιος, Ιωαννίνων Μάξιμος, Ελασσών Οσχαρίτων, Γρεβενών Δαβίδ. Αυτή είναι η προηγούμενη. Τώρα ακούστε την επόμενη. Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Παραμυθίας Φιλιατών Τίτος. Γέρου. Μεγάλης ηλικίας. Μυθύμνης Χρυσόστομος, Τριφυλίας Ολυμπίας Χρυσόστομος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Λευκάδος και Ιθάκης Θεόφιλος, Θιβών και Λεβαδίας Γεώργιος, Παροναξίας Καλλινικός, Φωκίδος Θεόκτιστος, Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος, Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος, τώρα Άνθιμος και Στέφανος, αυτοί είναι... και Σισανίου και Σκιατήριας, Αφανάσιος. Η κυρία, η Φέη, που έχει το ιστολόγιο «Τα Σφύρας, τα Σφύρας», έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Ουκρανικό, το χρονικό μιας προδοσίας, οι ημερομηνίες μιλούν. Έχει πάρει από την αρχή, έχει ψάξει όλα από την αρχή, όλα τι έχουν συμβεί. Και πού λειτουργήσαν, τι κάνανε, ποιοι πήγαν, ποιοι μητροπολίτες, πότε κτλ. Εξαιρετική εργασία. Το κρατώ όμως για να σας τα πω την άλλη φορά που θα παρουσιάσουμε, είπαμε, τα ολισθήματα, τα προσωπικά και τα συνοδικά των επισκόπων, διότι έχει συγκεντρωμένα εδώ η ΦΕΗ, δεν σου το δίνω πάτερ, γιατί έχει συγκεντρωμένα η ΦΕΗ τα ολισθήματα των επισκόπων. Λοιπόν, αυτά εκ μέρους μου. Ναι, πάτερ Σεραφείμ. Υπενθυμίζω, πάτερ Αμπρός, ότι υπάρχει τα γραπτή καταδίκη επίσημη των απόψεων του Γενναρά από το Άγιον Όρος του 1994. Ναι, ναι. Υπάρχει επίσημη απόφαση, τα παρουσιάζει αυτά ο πατήρ Άγγελος και πολλοί άλλοι τα παρουσίασαν στο διαδίκτυο. Επίσημη καταδίκη του Αγίου Όρους για τον καθηγητή Γενναρά. Όσοι τον συμπαθείτε να τον λυπάστε. Γιατί όντως θα έχει μεγαλύτερη ευθύνη και μεγαλύτερη από το Θεό αυτιότητα, διότι τα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός δεν τα χρησιμοποίησε σωστά. Τα χρησιμοποίησε εις βάρος της Εκκλησίας και εις βάρος των νέων, τους οποίους οδήγησε σε διάβρωση και διαφθορά. Ναι. Το μάθημα που είχε κάνει ο Βασίλης Θεόκλητος εναντίον των απόψεων του Γενναρά των Νέων Νικολαϊκών έχει ανεβεί στο διαδίκτυο εδώ και 6-7 χρόνια σε ηχητική μορφή. Το έχουν βγάλει τότε νομίζω τη Μονή Παντοκράτορος και το έργο του Αντιερετικού Εμπόλεμου στο YouTube που πρέπει να βρίσκεται. Ήταν έτσι πολύ καλό, ήταν συνοπτικό. Είναι και καλό έτσι αρχιακό υλικό και χτυπάει βέβαια μέσα και τον Παντελαφιλόπουλο Φάρο και άλλους. Πάτερ, επειδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, θα ήταν πολύ καλό εσείς που ξέρετε ηλεκτρονικά να το προβάλλουμε εδώ. Μια Κυριακή να προβάλλουμε το μάθημα του πατρός Θεοκλήτου για τον Γενναρά. Εδώ. Θα είναι πολύ καλό. Γιατί εδώ όλοι δεν μπορούν να ψάχνουν και να βρίσκουν το διαδίκτυο. Ναι, πάτερ. Υπάρξαν έρευνες για το βαθμολογείο που τίμησε τον Γενναρά. Έχει πολλούς Γενναράδες έχει τιμήσει. Πολιτικούς και μη. Ναι. Αν δείτε ποιος τιμάει και λοιπά, θα ξαναγωγήσω. Ναι, πατέρ μου, δίκιο έχετε. Δεν είναι μόνο η Καλαρά, είναι και πολλοί άλλοι. Ναι, ναι. Παρακαλώ, πάτε στην αρχή. Την αρχιεπισκοπία Αμερικής, ο αρχιεπίσκοπος προηγούμενος ο Δημήτριος, τίμησε έναν δήμαρχο, υποψήφιο δήμαρχο, νομίζω ότι τον Άντριου Κουόμο, ο
οποίος ήταν από τους προδοράτες της ομοφυλοφιλικής κινήσεως της Νέας Υόρκης στις τελευταίες δεκαετίες. Και τον τίμησαν με εκκλησιαστική τιμή. Είναι ομογενειακή, της ομογενείας. Πάντως, παρίστατο και συνεδρούσε και ο κ. Λοιπόν, με το καλό την άλλη Κυριακή.